1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. 5η-23 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 1984. Επιστρέφει στο σπίτι της, καλά στην υγεία της, μετά από ένα μήνα νοσηλεία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, η 36χρονη γυναίκα που βρίσκεται στην 28η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της. Υπενθυμίζεται ότι εισήχθη στο νοσοκομείο στις 24 Αυγούστου και 4 μέρες μετά πήκε στη μέθο, οπότε και διασωληνώθηκε. Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν μαθητές τμήματος στο Δημοτικό Σχολείο Μαλών του Δήμου Ιεράπετρας. Πρόκειται για το πρώτο σχολείο σε επίπεδο Κρήτης, στο οποίο σημειώνεται η συρροή κρουσμάτων, αφού τα μισά περίπου παιδιά διαγνώστηκαν θετικά στον κορονοϊό και συγκεκριμένα οι 7 από τους 15 μαθητές. Πολλαπλασιάστηκαν οι μολύσεις κορονοϊού σε παιδιά ηλικίας 4 έως 18 ετών το διάστημα από 13 έως 19 Σεπτεμβρίου, την πρώτη δηλαδή εβδομάδα έναρξης της διαζώσης εκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε και ο ΕΟΔΗ, φτάνοντας στις 3.559 μολύνσεις. Τα πανεπιστήμια επιστρέφουν στη διαζώσης λειτουργία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Συνόδου των Πριτάνεων, ύστερα από την χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση της. Η Υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει ταχύτατα η έκδοση της ΚΙΑ, όπου θα διέπει τη διαζώσης εκπαιδευτική λειτουργία. Επιπλέον ενημέρωσε τη Σύνοδο για την διάθεση 400 νέων θέσεων ΔΕΠ στα πανεπιστήμια. Η γενικευμένη παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου εκδηλώθηκε μετά τα περιστατικά έκνομων ενεργειών από αντιεμβολιαστές που στρέφονται κατά γιατρών, υγειονομικών και κυρίως εκπαιδευτικών, μηνύοντάς τους και σέρνοντάς τους στα δικαστηρία. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλης Πλιώτας, με εγκύκλιο του προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας, ζητά να μην κινείται η αυτόφορη διαδικασία και να μην προσάγουν ενώπιον των δικαστικών αρχών εκπαιδευτικοί, γιατροί ή άλλοι πολίτες όταν μηνύονται από αντιεμβολιαστές. Προς τούτο εντέλλονται όποιοι παραλαμβάνουν σχετικές μηνύσεις, αστυνομικοί ή άλλοι ενεκριτικοί υπάλληλοι, να μην κινούν καμία δικαστική διαδικασία πριν ειδοποιήσουν τον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οφείλει παρά αυτά να εξετάσει τα καταγγελόμενα, να μην κινήσει διαδικασίες ποινικών διώξεων και αυτοφόρου και κάθε δικαστική διαδικασία, κρίνοντας ως προσχηματικές τις σχετικές μηνύσεις. Επίσης, επισημαίνει τους κινδύνους για τους μηνυόμενους στο κοινωνικό σύνολο και τη δημόσια υγεία από τις πρακτικές αντιεμβολιαστών και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για αυστηρή εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου. Σταθερά κινείται ο αριθμός των νοσηλιών COVID-19 στα νοσοκομεία της Κρήτης. Στα 96 τα χθεσινά κρούσματα που κατανέμονται ως εξής: 58 στο Ηράκλειο, 23 στο Ρέθυμνο, 12 στα Χανιά και 3 στο Λασίθι. Έχασε τη μάχη σήμερα 58χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Ρεθύμνου με κορονοϊό. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες, οπότε και είχε εισαχθεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας και στη συνέχεια ο άνδρας διασωληνώθηκε. Αμπεντακίνητοι οι ανεμβολίαστοι στην θέση τους, με ένα στους δύο να αρνείται τον εμβολιασμό τους, όπως καταγράφει η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για το ΣΚΑΙ. Ο κυριότερος λόγος για την άρνησή τους φέρεται να είναι ο φόβος των παρενεργειών. Μοιρασμένα είναι τα ποσοστά σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής νέου lockdown. Μήνυση κατά υπαλλήλου του Δήμου Μηνώα Παιδιάδους κατέθεσε ο αντιδήμαρχος, η οποία ήταν ανεμβολιαστή, είχε τεθεί σε αναστολή, αλλά εργαζόταν καθημερινά. Η ίδια κλείστηκε μάλιστα στο γραφείο της και αρνήθηκε να παραδώσει τα κλειδιά στο θύμο για να αποχωρήσει. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας προχώρησε σε 3 συλλήψεις για εικονικό εμβολιασμό σε κέντρο υγείας της Αττικής. Εμπλέκονται μία γιατρός, μία νοσηλεύτρια και μία διοικητική υπάλληλος στην έκδοση πλαστών πιστοποιητικών. Οι 3 συλληφθήσεις με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κλίμα ένταση στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μεταξύ διοίκησης και συλλόγου εργαζομένων, καθώς η αναστολή εργασίας για 33 ανεμβολία στους εργαζόμενους προκαλεί πολλαπλές καραμπόλες στη λειτουργία του. Ενδεικτική για άλλη μια φορά και η ανακοίνωση του συλλόγου, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μένουν κάποιες ημέρες εφημερίες με ένα γιατρό και για το χειρουργείο ΤΕΠ, για το παθολογικό ΤΕΠ και για το ΤΕΠ COVID και ασκούνται πιέσεις στους εναπομείναντες γιατρούς για υπερεργασία.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 22 του μήνα, ο διοικητής του νοσοκομείου επιτέθηκε φραστικά στο διευθυντή του ΤΕΠ με ύβρις και απειλές για χειροδικία, συμπεριφορά την οποία καταγγέλουμε. Για το success story της Κρήτης αναφορικά με το βόρειο οδικό άξονα, μιλάει ο υφυπουργός υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Είπε ότι η Κρήτη θα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο από την ανατολική ως την δυτική της πλευρά από το 2022 έως το 2023. Ότι το έργο αποτελεί προτεραιότητα του Πρωθυπουργού και ότι τους τελευταίους 25 μήνες έγινε συστηματική και μεθοδική δουλειά για να παραχθεί συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Χάραξη για το σύνολο του δρόμου από την Κίσαμο έως τη Σιτία και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 1,27 δις. Νέο διάβημα διαμαρτυρίας από φορείς και κατοίκους σε δράμια από Κόρονα και Επισκοπή Ρεθύμνου που αντιδρούν στην προτινόμενη χάραξη του νέου ΒΟΑΚ. Αφορμή για τις νέες διαμαρτυρίες αποτελεί η ενημέρωση που υπήρξε από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας δραμείων ότι υπάλληλοι εταιριών που συνεργάζονται με το Υπουργείο Υποδομών προχωρούν σε εκτιματογράφηση ιδιοκτησιών από τις οποίες προβλέπεται να περάσει ο αυτοκινητόδρομος παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη διαβούλευση και άρα παραμένει ανοιχτό το θέμα της χάραξης. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το ειδικό πολυοδομικό σχέδιο του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος που θα καθορίσει χρήσης γης και όρους δόμησης με φόντο το νέο αερολιμένο στο Καστέλι. Περιλαμβάνεται στο πρώτο πακέτο 5 ειδικών πολυοδομικών σχεδίων ανά τη χώρα που προκηρύχθηκαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου με απόφασή της προκήρυξε το έκλογο απολογιστικό συνέδριο των αντιπροσώπων και των σωματείων της δύναμής του για τις 20 του Οκτώβρη. Θα ηγείται για άλλη μια φορά της δημοκρατικής συνεργασίας εργαζομένων ως σημερινός πρόεδρος όπως έγινε γνωστό. Ανοιχτή επιστολή των Εργατικών Κέντρων της χώρας στον Πρωθυπουργό, από τον οποίο ζητούν άμεσα παρεμβάσεις νομοθετικού χαρακτήρα για τον κλάδο των διανομέων σε δεσμικά και οικονομικά ζητήματα, όπως αυτό επίσης της ασφαλείας τους. Το ζητούν να στηρίξει τον κλάδο, να επιδείξει τη δέουσα πολιτική ευαισθησία και να λάβει πρόσθετα μέτρα αυστηροποίησης των κανόνων της αγοράς εργασίας, στηρίζοντας με ενεργές πολιτικές όλους όσους είτε από επιλογή είτε από ανάγκη βρέθηκαν στη θέση του παιδιού που έχει φύγει και είναι στο δρόμο. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι καθαριστρίες στα σχολεία, ενώ η ΑΔΔΗ με απόφαση της εκτελεστικής της Επιτροπής στάσεται στο πλευρό τους. Στο διεκδικητικό πλαίσιο είναι να επαναπροσληφθούν οι μετανάστριες καθαριστρίες. Είναι οι μόνιμες προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία και επίσης κατάργηση των τρίωρων συμβάσεων εργασίας. Στις 14.000 έφτασαν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στην Ανατολική Κρήτη, όπως επιβεβαιώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ο Βασίλης Κοκκινάκης. Κατά την συνάντηση εκπροσώπων του Συλλόγου με τον βουλευτή Σωκράτη Βαρδάκη, έγινε επίσης γνωστό ότι η Ομοσπονδία των Υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, σε συνεργασία με την ΑΔΔΗ, πως έχει προχωρήσει σε κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες εμπλοκής των ιδιωτών στην έκδοση των συντάξεων. Με απόφαση Σπύλου Λιβανού αυξάνονται τα κονδύλια για την απόσταξη κρίσης στα 12,9 εκατομμύρια ευρώ από 9 εκατομμύρια που προέβλεπε η αρχική απόφαση, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο. Τα κριτήρια για την ορθή υποβολή της αίτησης ένταξης παραμένουν ίδια με αυτά της αρχικής απόφασης. Στο γραφείο της Λίνας Μενδώνη βρέθηκαν φορείς της Κρήτης στην ατζέντα θέματα που αφορούν στη μελέτη για το Μουσείο Ρεθύμνου, όπως επίσης και τη Φορτέτζα. Παρόντες, Περιφερειάρχης Κρήτης, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου και Δήμαρχος Ρεθύμνου. Ασημένιο βραβείο για το Βενιζέλιο Νοσοκομείο σε πανελλήνια διοργάνωση για την επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υγείας. Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ανακοίνωσε πως από τη Δευτέρα 27 του μήνα έως την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου θα απαγορεύεται η πρόσβαση πεζών και αυτοκινήτων στον ιοχημάτων στον βόρειο λίμενο Βραχίωνα από το ύψος του Φρουρίου Κούλε έως το Φάρο, καθώς θα εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης.
Επίσημη επίσκεψη στο Δήμο Χερσονήσου θα πραγματοποιήσει αύριο Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη, όπως επίσης και άλλα στελέχη του Υπουργείου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η οποία περιλαμβάνει και επιτόπια αυτοψία στο λιμάνι Χερσονήσου, αναμένεται να συζητηθούν κρίσιμα σημεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος έργων, αλλά και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσής τους. Σε 11 υποθέσεις κλοπών διαρρήξεων που έγιναν στο Ηράκλειο το διάστημα 9 Αυγούστου 21 Σεπτεμβρίου, φέρεται να εμπλέκεται ένα άτομο Έλληνας που συνελήφθη. Κατηγορείται πως από αυτοκίνητα, οικοδομικό χώρο και μία επιχείρηση είχε αφαιρέσει χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα άλλα αξίας 3.519 ευρώ. Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος του. Η αστυνομία συνέλαβε και την ιδιοκτήτρια μιας επιχείρησης, στην οποία φέρονται να πουλήθηκαν τα κοσμήματα, με την κατηγορία της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, όπως αναφέρεται στο δελτίο της αστυνομίας. Φυτεία κάναβης με πάνω από 1.000 δενδρύλια εντοπίστηκε στο Γαβαλοχώρι από Κόρονα από την αστυνομία σήμερα. Τα δενδρύλια είχαν ύψος 2 με 3,5 μέτρα. Οι καλλιεργητές αναζητούνται. Με περισσότερο από 1 κιλό ηρωίνη συνελήφθη αλλοδαπός σήμερα στο Ηράκλειο. Η γυναικοκτονία, η 11η εντός του 2021, σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στη Ρόδο, θύμα μια 31χρονη γυναίκα, η οποία δέχθηκε πυροβολισμούς από κυνηγετική καραμπίνα την ώρα που έβγαινε από το αυτοκίνητό της έξω από το σπίτι της από τον πρώην σύντροφό της 40 χρόνων. Στην οικονομική επικαιρότητα, δημοσιονομικούς κινδύνους βλέπει η έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε δικαστικές αποφάσεις για νέα γενιά αναδρομικών. Φόβοι για την πορεία της ενεργίας μετά την πανδημία. Στο 28,9% του πληθυσμού της χώρας, 3.043.869 άτομα, ανήλθε το 2020 ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της έρευνας εισοδήματος και συνθήκων διαβίωσης των οικοκυριών 2020 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος στην περίπτωση των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών, ποσοστό 31,9%. Από τον πληθυσμό ηλικίας 18-64 που βρίσκεται σε κίνδυνο, εκτιμάται ότι το 30% είναι Έλληνες και το 52,2% αλλοδαποί που διαμένουν στην Ελλάδα. Από τον πληθυσμό ηλικίας 18 ετών και άνω, εκτιμάται ότι το 27% είναι Έλληνες και το 55,7% είναι αλλοδαποί εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 που διαμένουν στην Ελλάδα. Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στο μεσημέρι δεσπόζει στο πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού σήμερα Πέμπτη, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν οι οργανώσεις, μέλη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, για τη συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγγένεια του τουρκικού κέντρου, παρουσία του Ερντογάν και του ηγέτη του ψευδοκράτου στην Κύπρο. Σε ακύρωση της συνάντησής του με τον Αρχιεπισκόπο προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως επίσης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Χάρτη με την παρουσία τουρκικών πλοίων σε απόσταση μόλις 10 μιλίων από τις ανατολικές ακτές της Κρήτης, παρουσίασε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τους ΥΠΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τελική ευθεία για τις κάλπες, οι Γερμανοί την Κυριακή. Απόψε είναι η σειρά για τους επικεφαλείς όλων των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή να αναμετρηθούν για τελευταία φορά σε μια προεκλογική εκπομπή των δύο δημόσιων καναλιών. Τα φώτα όμως είναι στραμμένα στους δύο βασικούς διεκδικητές της καγκελαρίας, τον σοσιαλδημοκράτη σημερινό Υπουργό Οικονομικών Όλαφ Σόλτς και τον χριστιανοδημοκράτη Άρμιν Λάσετ. Η κρίση των υποβρυχίων δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να υπολογίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διασφαλίσει την προστασία της, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, καλώντας τους Ευρωπαίους να ανοίξουν τα μάτια τους. 984. Νέα και σπορτ. Στην ώρα τους.
Όφη δεν βρήκε το αντίδοτο στη σφιχτή άμυνα του Αστέρα Τρίπολης και το 0-0 σφράγισε την αναμέτρηση για την εμβόλυμη τρίτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκα. Συνολικά χθες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης 4-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-2, ΑΕΚ Λαμία 1-0, Άρης Παναθηναϊκός 1-0. Σήμερα θα διεξαχθούν τα παιχνίδια Ιωνικός ΠΑΣ Γιάννενα στις 18:15 και Βόλος Ατρόμητος στις 20:30. 84. Ο καιρός. Ψυχρό μέτωπο διασχίζει τη χώρα. Στα κύρια χαρακτηριστικά του η συννεφιά, οι τοπικές βροχές και η πτώση της θερμοκρασίας. Θυελώδεις οι άνεμοι που πνέουν στα πελάγη. Σύντομη ωστόσο αναμένεται να είναι η παρουσία αυτού του ψυχρού μετώπου στη χώρα, εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, καθώς επιστρέφουμε σταδιακά από αύριο σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άστατο σήμερα ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θερμοκρασία έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Παντελής Μπότσης. Καλό μεσημέρι.